Με διαρροές στον φιλοκυβερνητικό τύπο, η κυβέρνηση προσπαθεί να δικαιολογήσει την απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, υπήρξε έρευνα 18 μηνών της ΕΥΠ και με βάση τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Υπουργείο Εξωτερικών έλαβε αυτή την απόφαση. Κάποιοι εκ των απελαθέντων όχι μόνο προωθούσαν τις ρωσικές θέσεις σε διάφορα ζητήματα, αλλά ενίσχυαν αντικυβερνητικές και αποσταθεροποιητικές απόψεις, αναφέρουν πηγές της κυβέρνησης για την απέλαση των Ρώσων. Είναι αρκετά πιθανόν η κυβέρνηση να θεωρεί ως αποσταθεροποίηση τη διαδήλωση που έγινε κατά της ρωσοφοβίας το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα από Ρώσους και Έλληνες πολίτες, οι οποίοι να θυμίσουμε ότι δέχτηκαν επίθεση από Ουκρανούς, οι οποίοι τραυμάτισαν μέχρι και ένα 7χρονο κορίτσι. Η ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα από την πλευρά της απαντά πως δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες η απόφαση της Ελλάδας για απέλαση των 12 Ρώσων διπλωματών.